Γεια σας παιδιά, η Ιωάννα εδώ και στο σημερινό βίντεο θα κινηθούμε λίγο πιο πρακτικά και θα δούμε ποια πρέπει να είναι τα πρώτα μας βήματα όταν αποφασίσουμε με το καλό να ανοίξουμε τη δική μας επιχείρηση, την δική μας εταιρεία. Να κάνουμε δηλαδή κάτι δικό μας, ένα όνειρο που έχουμε καιρό να το πραγματοποιήσουμε. Πώς ξεκινάμε? Πριν πούμε αυτό, να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ στην πλατφόρμα της Freedom24 που είναι ο χορηγός του σημερινού βίντεο και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτό το πράγμα. Πραγματικά η Freedom μας στηρίζει να δημιουργούμε τέτοιο περιεχόμενο, γι' αυτό παιδιά έχω αφήσει το προσωπικό μου link τόσο στην περιγραφή του βίντεο όσο και στο pin comment. Χρησιμοποιώντας το, όντως στηρίζετε το κανάλι και το κάνετε να συνεχίσει να δημιουργεί δωρεάν περιεχόμενο. Επίσης, επειδή ακριβώς χρησιμοποιείτε το link μου, έτσι ανταποδοτικά, αν είστε άνω των 25, παίρνετε την πρώτη σας δωρεάν μετοχή, έτσι για να πάνε καλά οι επενδύσεις, αλλά και κάτω των 25 να είστε, μη φοβού, γιατί παίρνετε το καλύτερο customer support σε οποιαδήποτε χρηματιστηριακή σε όλη την Ευρώπη και μάλιστα στα ελληνικά. Και μιας που τελειώσαμε με το χορηγικό, να σας πω παιδιά, κάντε και ένα like σε αυτό το βίντεο, πατώντας αυτό το χεράκι, βοηθάτε πάρα πολύ το κανάλι να συνεχίζει να μεγαλώνει. Και εννοείται, αφήστε και ένα σχόλιο, μία καρδούλα. Πραγματικά αρκεί και βοηθάει πάρα πολύ με τον αλγόριθμο του YouTube και το κανάλι δεν θα ήταν αυτό που είναι σήμερα αν δεν κάναμε αυτά τα μικρά πράγματα. Μπορεί να ακούγονται αστεία, αλλά όντως βοηθάνε πάρα πολύ. Και τέλος εννοείται, κάντε share αυτό το βίντεο σε κάποιον ή κάποια που ξέρετε ότι θέλει να ξεκινήσει τώρα μία επιχείρηση. Και ίσως αυτά είναι τα πρώτα βήματα που χρειάζεται για να το πάρει, για να το βάλει μπροστά. Εδώ πρέπει να μιλήσουμε και για το καθιερωμένο disclaimer. Εννοείται πως ό,τι λέω στα βίντεο μου σκοπεύουν να ψυχαγωγήσουν και που δεν είδαν αποτελούν επενδυτικές συμβουλές. Δεν είμαι πιστοποιημένη επενδυτική σύμβουλος, οπότε πριν βάλουμε τα χρήματά μας σε οποιοδήποτε project ή σε οποιαδήποτε πλατφόρμα, κάνουμε ενδελεχή έρευνα για να είμαστε σίγουροι και σίγουρες ότι επενδύσαμε σωστά και πήραμε τη σωστή απόφαση για τα οικονομικά μας και τα χρήματά μας που δεν τα βγάζουμε εύκολα. Υποθέτουμε λοιπόν ότι είμαστε έτοιμες και έτοιμοι να ανοίξουμε με την επιχείρησή μας και να κυνηγήσουμε το όνειρό μας. Και ξαφνικά έρχονται οι ερωτήσεις. Τι ακριβώς θα κάνει η επιχείρησή μας, πώς θα βρούμε το χώρο, ποια θα είναι η δομή της, ποια θα είναι η νομική της μορφή. Προϊόν, προμηθευτές, πώς ξεκινάμε από το μηδέν, φορολογικά, λογιστικά. Η φάση είναι, το ξέρω, το έχω περάσει, το έχω ζήσει πραγματικά. Και όλοι όσοι έχουμε ξεκινήσει και όλες όσες έχουμε ξεκινήσει κάτι δικό μας, παιδιά το περνάμε. Αλλά ηρεμία. Γιατί ακριβώς επειδή υπήρχαν και άλλοι άνθρωποι πριν από εμάς που το έκαναν και θα υπάρξουν και άλλοι άνθρωποι μετά από εμάς, έχει μαζευτεί μια μαγιά γνώσης, μια βιβλιοθήκη γνώσης σας το λέγαμε, που μπορεί όντως να μας βοηθήσει να κάνουμε τα πρώτα μας βήματα λίγο πιο ήρεμα. Όχι ότι δεν θα έχουμε καθόλου άγχος, δεν γίνεται αυτό, νομοτελειακά ξεκινάμε κάτι δικό μας και κάνουμε βουτιά στα βαθιά και κολυμπάμε. Αλλά επειδή το θέμα είναι πολύ μεγάλο, θα χωρίσουμε το σημερινό βίντεο σε δύο διαφορετικά μέρη, με μικρές συμβουλές όπως τις έζησα εγώ και κάποιες συμβουλές όπως μου τις έδωσαν κάποιοι μέντορες που είχα κατά τη διάρκεια της επιχειρηματικής μου ζωής και οι οποίες ήταν καταλυτικές και η παρουσία τους γενικότερα ήταν καταλυτική. Χωρίς αυτούς τους μέντορες δεν θα ήμουν σήμερα εδώ, οπότε τους ευχαριστώ και έτσι μοιράζομαι και εγώ τη σοφία τους πίσω. Τη δική του σοφία. Εγώ δεν τους έχω φτάσει ακόμα ούτε κατά διάνοια. Παρεπιπτόντως, να μια τέλεια συμβουλή. Βρείτε μέντορες, ανθρώπους που έχουν κάνει αυτό που θέλετε να κάνετε ή που έχουν φτάσει κάτι που θέλετε να καταφέρετε. Κανένας παιδιά δεν μπορεί να τα κάνει όλα μόνος του. Πραγματικά. Οι άνθρωποι χρειαζόμαστε και άλλους ανθρώπους. Οπότε ισχύσαν τι ενώσεις. Πάμε λοιπόν. Τα αρχικά και απλά βήματα που μπορούμε να ακολουθήσουμε είναι τα εξής. Πρώτο και κύριο βήμα είναι να έχουμε στο νου μας το προϊόν ή την υπηρεσία που θέλουμε να πουλήσουμε στον πελάτη ως μια συνολική εμπειρία για τον πελάτη αυτόν. Είτε τώρα μιλάμε βέβαια για φυσική επιχείρηση είτε για ηλεκτρονική, πρέπει να κάνουμε καλή έρευνα αγοράς πριν ξεκινήσουμε και αρχίσουμε να δίνουμε εκεί έξω το πρώτο μας προϊόν ή την πρώτη μας υπηρεσία. Γιατί αυτό είναι σημαντικό? Γιατί αυτός είναι ο τρόπος να επιβεβαιώσουμε ότι όντως θα πουλήσουμε κάτι το οποίο η αγορά είτε χρειάζεται, είτε θέλει, είτε είναι κάπως διαφορετικό. Οπότε για να το τεστάρουμε αυτό έχει δύο όψεις. Είτε λοιπόν κοιτάμε να δούμε αν προσφέρουμε κάτι το οποίο δεν υπάρχει καθόλου στην αγορά, είτε κοιτάμε να δούμε αν εμείς προσφέρουμε κάτι το οποίο ναι μεν υπάρχει στην αγορά, αλλά το προσφέρουμε πιο οικονομικά, το προσφέρουμε ταχύτερα ή ευκολότερα ή σε μεγαλύτερες ποσότητες. Με λίγα λόγια παιδιά, ωραίες οι ιδέες και όλοι και όλες τις έχουμε, αλλά η ιδέα δεν πουλάει από μόνη της. Ο τρόπος που φτάνει στον τελικό καταναλωτή είναι αυτός που πουλάει. Και να δώσω και ένα παράδειγμα, γιατί όντως μπορεί να ακούγεται παράλογο. Έστω ότι τα μαγαζιά μιας χ περιοχής φτιάχνουν ένα χ πιάτο που μας αρέσει πάρα πολύ. Ένα όμως είναι το μαγαζί το οποίο μπορεί να το φέρει στην πόρτα μας, να το φέρει χωρίς χρέωση και μάλιστα κάνοντας καλό στο περιβάλλον, γιατί για το delivery στην γύρω περιοχή χρησιμοποιεί μόνο ποδήλατα. Οπότε, εμείς ξαφνικά, αν θέλουμε να φάμε το συγκεκριμένο πιάτο
όχι στα καταστήματα που τα παρέχουν στο χώρο τους, αλλά στον δικό μας χώρο, στο σπίτι μας. Και αν είμαστε και green freaks, που ουσιαστικά θέλουμε να στηρίξουμε τις εταιρείες που αγκαλιάζουν τους τρόπους για να γίνουν πιο περιβαλλοντικά φιλικές, τότε παιδιά θα πάρουμε αυτό το πιάτο από το εστιατόριο που παρέχει όλο το πακέτο, γιατί το πιάτο κατά τα άλλα θα είναι ίδιο. Και την επόμενη φορά μάλιστα που θα βγούμε, κατά πάσα πιθανότητα θα πάμε πάλι σε εκείνο το μαγαζί που μας προσφέρει και την άλλη υπηρεσία. Οπότε ναι, όταν ξεκινάμε, η συνολική παροχή προς τον πελάτη μας πρέπει να είναι καλύτερη από την ήδη υπάρχουσα στην αγορά, για να μπορέσουμε και εμείς να μπούμε μέσα και να κερδίσουμε χώρο σε αυτή την αγορά. Αυτή, παιδιά, είναι η δύναμη του branding. Το branding δεν είναι μόνο ένα logo ή ένα χρώμα. Το branding είναι του πώς παρουσιάζουμε το προϊόν ή την υπηρεσία μας εκεί έξω και πώς μας αντιλαμβάνεται ο τελικός καταναλωτής. Τώρα, το δεύτερο βήμα που πρέπει να κάνουμε σίγουρα όταν ξεκινάμε κάτι δικό μας είναι να κάνουμε ένα business plan. Α, χαίρομαι πολύ, έτσι το κάνουμε και στο New York, θα μου πείτε. Και θα έχετε δίκιο, γιατί όλοι ακούμε και όλες ακούμε, α, business plan και... Okay. Πάμε να δούμε τι εννοώ σαν business plan, με πολύ απλά λόγια και με πολύ απλές πράξεις που μπορούμε να τις κάνουμε στην αρχή και μόνοι και μόνες μας. Γιατί ναι, είναι καλό να έχουμε και τη βοήθεια κάποιου ειδικού ή κάποιου ανθρώπου που ήδη το έχει κάνει αυτό, αλλά όταν πάμε να ξεκινήσουμε και σε περίπτωση που ξεκινάμε γενικά κάτι μικρό, είναι πολύ πιθανό να μην έχουμε σε κάποιον να δώσουμε 5 ή 10 ή 20.000 ευρώ για να μας κάνει ένα business plan για να δούμε αν θα πάει η εταιρεία μας, ειδικά αν είναι μικρή και μικρομεσαία η επιχείρηση ή αν το budget μας είναι περιορισμένο. Οπότε τι κάνουμε? Φτιάχνουμε το δικό μας business plan. Χαρτί και μολύβι και βάζουμε όλη την επιχείρηση μπροστά μας. Ένα εργαλείο που χρησιμοποιώ εγώ και με έχει βοηθήσει πάρα πολύ και είναι και δωρεάν είναι το Business Model Canvas. Βρείτε το και στο Google και αν όντως έχει ενδιαφέρον, μπορούμε να κάνουμε και ένα ξεχωριστό βίντεο μόνο για το Business Model Canvas, για το πώς το χρησιμοποιούμε, πώς το γεμίζουμε και πώς ουσιαστικά το επεξεργαζόμαστε και το αναλύουμε όσο φτιάχνουμε την εταιρεία μας. Οπότε πείτε μου στα σχόλια αν θέλετε να το κάνουμε αυτό το βίντεο. Θα έχει ενδιαφέρον νομίζω. Πίσω τώρα στο δικό μας business plan, χαρτί και μολύβι που είπαμε πριν. Δεν θέλουμε κάτι τρελό, αλλά παραδείγματος χάρη να γράψουμε. Πρώτα τα υλικά που χρειαζόμαστε και το απόθεμα. Ύστερα το ανθρώπινο δυναμικό και τους συνεργάτες που θα χρειαστούμε. Μετά γράφουμε τι χώρους χρειαζόμαστε, τι υλικοτεχνική υποδομή, ποια θα είναι τα κόστη της ανακαίνησης αν χρειάζεται ανακαίνιση ο χώρος μας. Και μετά έχουμε τα εργαλεία, τις ηλεκτρικές συσκευές, κάποιες εγκαταστάσεις ασφαλείας ή κάποια οχήματα που πιθανόν να χρειαστούμε. Παιδιά, αυτό μπορεί να ακούγεται αστείο και απλό, αλλά είναι μαγικό. Γιατί την ώρα που τα έχουμε γραμμένα όλα μπροστά μας, μπορούμε να τα διαχειριστούμε και να τα βάλουμε γενικότερα σε έναν προγραμματισμό. Τώρα, για κάθε ένα από όλα αυτά τα πράγματα που έχουμε γράψει και που θέλουμε να αγοράσουμε για να ξεκινήσουμε την επιχείρησή μας, καλό είναι να έχουμε πάρει τουλάχιστον 2 προσφορές. Ναι, ξέρω ότι ακούγεται βαρετό, αλλά είναι full χρήσιμο και μπορεί να μας γλιτώσει πάρα πολύ χρόνο και πάρα πολύ χρήμα σίγουρα και να βρούμε τελικά και τους κατάλληλους συνεργάτες για την πορεία της επιχείρησης. Και κάτι άλλο όμως πριν να αγοράσουμε, αυτό που είναι ενδιαφέρον να κάνουμε, είναι ουσιαστικά να επισκεφθούμε αντίστοιχα μέρη σαν αυτό που θέλουμε να ανοίξουμε εμείς, για να δούμε πώς τα έχουν καταφέρει οι ανταγωνιστές μας. Αφού λοιπόν το κάνουμε αυτό, και ουσιαστικά αυτό είναι για τις 3 στήλες, δηλαδή βλέπουμε πώς θα είναι περίπου το εργασιακό περιβάλλον και πόσα θα μας κοστίσει άδειο όμως, τώρα πρέπει να δούμε για το ανθρώπινο δυναμικό. Υπολογίζουμε και εδώ μισθολογικό και ασφαλιστικό κόστος, άδειες, ρεπό, νυχτερινά, τα πάντα. Τα βάζουμε κάτω στο χαρτί. Εδώ σίγουρα θα χρειαστούμε και τη βοήθεια του λογιστικού μας γραφείου, γιατί η κάθε περίπτωση είναι διαφορετική. Και τελείωσε και αυτό. Και αφού λοιπόν έχουμε τα έξοδα για το ανθρώπινο δυναμικό και για τα υλικά και όλη την εγκατάσταση και τον χώρο, τα αθροίζουμε. Το νούμερο που θα βρούμε, όσο και να μας τρομάξει, θα το κάνουμε συν 20%, γιατί σίγουρα θα προκύψουν έξτρα έξοδα, δεν παίζει. Και κάπως έτσι έχουμε ένα μικρό πρώτο πρώιμο business plan για να αρχίζουμε να καθοδηγούμαστε. Να λέμε, αυτό θα κοστίσει τόσο, αλλά τελικά αυτό θα το κάνουμε λίγο πιο μετά για να αρχίσει πρώτα η εταιρεία να βγάζει κάποια χρήματα. Οπότε προτεραιοποιούμε κιόλας με αυτόν τον τρόπο. Αλλά το σημαντικό εδώ, παιδιά, είναι ότι γνωρίζοντας το κόστος της όλης επιχείρησης, μπορούμε και πιο εύκολα να αρχίσουμε να βάζουμε τιμή στο προϊόν ή την υπηρεσία μας. Δηλαδή, αν ανοίξουμε ένα μαγαζί το οποίο θα μας κοστίσει 300.000 ευρώ, λέμε τώρα, δεν μπορούμε μέσα να πουλάμε κάτι το οποίο θα μας αφήνει κέρδος 5 ή 10 λεπτά, ειδικά αν είναι το πρώτο πράγμα που κάνουμε. Πρέπει κάπως να μπαλαντσάρουμε την κατάσταση και αυτό θα μας βοηθήσει. Αλλά παιδιά, ό,τι και να κάνουμε, σίγουρα μα σίγουρα στην αρχή θα κάνουμε λάθη. Θα πουλάμε πολύ φθηνά ή δεν θα υπολογίζουμε καλά το ΦΠΑ. Όμως, έχοντας τα βάλει όλα κάτω και γνωρίζοντας τα νούμερα και εμένοντας το σχέδιο, θα πάει καλά. Το υπόσχομαι. Και αν δεν πάει καλά, θα αλλάζουμε
δρόμους μέχρι να πάει. Τώρα, τρίτο βήμα και πολύ σημαντικό είναι αυτό της χρηματοδότησης. Έχουμε αναφέρει ξανά πως η χρηματοδότηση των μικρών και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στη χώρα μας είναι βραχνάς. Δεν γίνεται εύκολα. Έτσι, οι εναλλακτικές είναι αν είμαστε τυχεροί ή τυχερές να υποφεληθούμε από κάποιο ευρωπαϊκό πρόγραμμα, είτε από ιδία κεφάλαια, να τα βάλουμε εμείς δηλαδή τα χρήματα, είτε από δανεικά και ρεφενέ. Εδώ στην τελευταία περίπτωση θέλω λίγο να εστιάσουμε. Γιατί είναι κλασικό φαινόμενο και έτσι κάπως χαλάνε σπίτια και δουλειές. Γενικά είμαι κατά των συνεταιριστικών επιχειρήσεων όπου κάποιος βάζει χρήματα, κάποιος βάζει την ιδέα, κάποιος άλλος βάζει τη δουλειά και πορευόμαστε. Γιατί υπάρχει έτσι μια περιραίουσα ατμόσφαιρα, λίγο απ' όλα και λίγοι παντού και πουθενά. Και πραγματικά αυτός ο συμμετοχικός τρόπος πραγματικά μπορεί να τα πάει καλά μόνο αν αναλάβει όλη τη διαχείριση και την διαδικασία της εταιρείας ένα εξωτερικό δικηγορικό γραφείο. Για να ξεκαθαρίσει τα προβλήματα πριν δημιουργηθούν και να τα βάλει στο χαρτί. Γιατί έχουμε όλοι και όλες εικόνες από επιχειρήσεις που διαλύθηκαν γιατί οι ιδιοκτήτες δεν μπορούσαν να αποφασίσουν για το χρόνο που θα βάψουν τους τοίχους. Συμβαίνει, παιδιά. Ο κάθε ένας και κάθε μία από εμάς έχει διαφορετικά όνειρα. Και γενικότερα για να βρούμε έναν συνεργάτη και συνέτερο να ταιριάζουμε, θέλει πολλή προσπάθεια και πολλές υποχωρήσεις και από τις δύο πλευρές. Τι να σας πω, στην πρώτη μου εταιρεία ήμασταν 17 co-founders στο τέλος. Δηλαδή, πραγματικά, το να ψηφιστεί ο προϋπολογισμός του κράτους στη Βουλή ήταν πιο εύκολο από το να ψηφίσουμε εμείς πού σκατά θα πάμε να φάμε το μεσημέρι. Προσοχή επομένως στη χρηματοδότηση και στην εκχώρηση ποσοστών της εταιρείας. Το όρθο τώρα για μένα σε περίπτωση που χρειαζόμαστε χρηματοδότηση είναι αλλά Dragon Den. Δηλαδή, θέλουμε 5.000 ευρώ για το 10% της εταιρείας, τελειώσαμε. Καθαρές δουλειές από την αρχή, προσήλωση και πολλή μεθοδικότητα. Αλλιώς δεν είναι δουλειά, είναι κάτι που κάνουμε με την παρέα μας. Και τέταρτο βήμα που θεωρώ πολύ κρίσιμο για να δημιουργήσουμε τη δική μας επιχείρηση σωστά από τα πρώτα βήματα είναι το είδος της επιχείρησης. Και ναι, έχουμε κάνει ξεχωριστό βίντεο ήδη, θα εμφανιστεί κάπου εδώ, που περιγράφουμε όλα τα είδη των εταιριών, οπότε δεν θα επεκταθώ, μπείτε και δείτε αυτό το βίντεο, αλλά πάντα μιλάμε και με το λογιστικό μας γραφείο. Κάπου λοιπόν εδώ, σταματάω για σήμερα και θα επανέλθουμε με επόμενο βίντεο για επίδοξους και επίδοξες νέες επιχειρηματίες. Πείτε μου αν σας άρεσε το βίντεο, γράψτε μου στα σχόλια ερωτήσεις ή απορίες ή τι άλλο κάνατε εσείς αν είχατε ξεκινήσει κάποια στιγμή τη δική σας επιχείρηση. Τι μάθατε, τι λάθη κάνατε. Κάπου εδώ, κλείνοντας, να ευχαριστήσουμε ακόμη μια φορά το χορηγό που ήταν η Freedom 24. Έχω αφήσει το προσωπικό μου link τόσο στην περιγραφή αυτού του βίντεο, όσο και στο pin comment. Και χρησιμοποιώντας το παιδί, βοηθάτε πάρα πολύ και έμπρακτα το κανάλι να συνεχίσει να δημιουργεί δωρεάν περιεχόμενο. Σας ευχαριστώ λοιπόν πολύ και γι' αυτό το λόγο, εάν είστε άνω των 25 και εσείς ανταποδοτικά, επειδή χρησιμοποιήσατε το link μου, θα πάρετε την πρώτη σας δωρεάν μετοχή. Αλλά και κάτω των 25 να είστε, παίρνετε το καλύτερο customer support σε χρηματιστηριακή στην Ευρώπη στα ελληνικά. Περιμένω λοιπόν ερωτήσεις ή απορίες για τα όσα είδαμε σήμερα ή ιδέες για επόμενα βίντεο. Φιλιά πολλά από μένα και τα λέμε αύριο.